Μια στιγμή είχα διαβάσει. Πασάμ, έξω είναι ο γραμματικός. Α, ωραία λοιπόν. Μια στιγμή. Έλα, πάμε να το συναντήσουμε. Αμάν, παιδιά, μια αρκούδα έρχεται κατά πάνω. Καλημέρα. Καλημέρα, πατσά μου, όλη μέρα. Δεν μου λες, εσύ είσαι ο γραμματικός. Ναι, πατσά μου, από πάνω μέχρι κάτω, ολόκληρος που λέμε. Μάλιστα, και ξέρεις γράμματα. Εγώ αν ξέρω γράμματα, πατσά μου, πάνω από 500 κιλά. Όχι. Τα γράμματα βρε πάνε με το κιλό. Τώρα πάνε με το κιλό, παλιά πήγαινε με την οκά. Ανάθεμάσαι. Έχεις καλαμπούρι. Ναι, γιατί γεννήθηκα σαχούρι. Δεν μου λες, ναι, να πω. Από πού είσαι, από εδώ. Βρε, το σπίτι σου πού είναι. Πού είναι, πάνω στο οικόπεδο. Ναι, το οικόπεδο σου πού είναι. Το οικόπεδο, κάτω από το σπίτι. Αν ήταν πάνω θα το πούλαγα για ρετυρέ. Τώρα με τη φτώχεια. Ρε, Παναθεμάτων δες. Και πήγες στο γυμνάσιο. Βέβαια, πήγα και στο Πρίκιο. Πού πήγες, το Πρίκιο. Λύκειο, βρε. Παναθεμάς. Για καλαμπούρι το παπατσά μου. Κάτσε μην χάσουμε και τη δουλειά τώρα. Μάλιστα, πήγες πανεπιστήμιο και παραπάνω. Παραπάνω πού, ανώτατο νηπιαγωγείο. Α, ωραία λοιπόν, ωραία. Και ονομάζεσαι, βεβαίως και ονομάζομαι. Ναι, βρε, ποιο είναι το όνομά σου. Τι ποιο είναι αυτό, αυτό που με βάφτισε είναι ο νά μου. Ναι, είναι ο νά σου, πώς σε βάφτισε, όπως λέγανε τον παππού μου. Βρε, και τον παππού σου, πώς το λέγανε, όπως λένε εμένα. Πώς σε λένε εσένα, έλα βρε. Πες το όνομά σου, θα τους κάσεις τον άνθρωπο που παναθεμάσαι. Καλά, πατσά μου, το όνομά μου είναι Καραγκιόζης Καραγκιόζοπουλος, γιος του κρεμασμένου, ανιψιός του Φαταούλα. Αχ, βαχ, πινάου! Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε, καθώς επίσης να ευχαριστήσουμε το Δήμο και όλους αυτούς που ασχολούνται με αυτό που λέγεται ο Νερούπολη για την πρόσκληση. Μόλις είδατε μία καταπληκτική παράσταση του Κωνσταντίνου του Κογιουμτζή, ενός ανθρώπου που είναι εδώ δικό σας άνθρωπος, είναι δραμηνός και να τον στηρίζετε και να τον αγαπάτε πάντα. Όπως τα είδατε στην αφίσα, Κωνσταντίνε, συγγνώμη, ελαφρά κόψε λίγο γιατί πάει να αρπάξει αυτό το ηχείο. Όπως τα είδατε στην αφίσα, το διήμερο αυτό φεστιβάλ του Θεάτρου Σκιών, του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, είναι αφιερωμένο στο μεγάλο Ευγένιο Σπαθάρι. Κάθε χρόνο η Ενερούπολη τιμά το Θέατρο Σκιών, του Καραγιώζη, το Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Ιδιαιτέρως από πέρυσι που άρχισε ο θεσμός του Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών, το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Ονειρούπολης και φέτος είναι το δεύτερο φεστιβάλ που έχουμε καλεσμένους τρεις καραγκιοζοπαίχτες. Πρώτον εγώ, ο καραγκιοζοπαίχτης από τη Δράμα, ο Κωνσταντίνος Κουγιουμτζής, ο Θεοδόσης Βογιατζής από τις Σέρες και ο Χρήστος Στανίσης από την Θεσσαλονίκη. Το φεστιβάλ φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του δασκάλου μας, του Ευγένιου του Σπαθάρη, και επιπλέον από χθες αφιερώνεται και στη μνήμη του μεγάλου πατρινού καραγκιοζοπαίχτη του Γιάνναρου, ο οποίος κοιμήθηκε εχθές τα 81 του χρόνια. Οι παραστάσεις είναι σήμερα Πέμπτη στις 13 του Δεκέμβρη και αύριο Παρασκευή στις 14. Η πρώτη παράσταση ήταν ο γάμος του Μπαρμπαγιώργου στις 5 το απόγευμα και η δεύτερη θα ακολουθήσει τώρα στις 6 με τον Θεοδόση Βογιατζή να παρουσιάζει τον Καραγιώζη γραμματικό. Αύριο θα παρουσιάσω εγώ στις 5 το απόγευμα τον Καραγιώζη και το Πιθάρι, μια διασκευή της παραδοσιακής παράστασης του Θεάτρου Σκιών, και στις 6 ο Χρήστος Στανίσης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το Μέγα Αλέξανδρο και το Καταραμένο Φίδι. Αφιέρωμα λοιπόν στο μεγάλο μας δάσκαλο τον Ευγένιο Σπαθάρη. Να καλέσουμε όλο τον κόσμο της Δράμας που θέλει να απολαύσει καλό Καραγιώζη να έρθει στις παραστάσεις μας. Είναι δωρεάν η είσοδος, ελεύθερη είσοδος για όλους, και να ευχαριστήσουμε από αυτό το βήμα και το Δήμο Δράμας που δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα στο Θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη να παρουσιάζεται στο κοινό και ιδιαίτερα στο κοινό της Δράμας που αγαπά τον Καραγκιόζη και το έχει δείξει.